Η ανασυγκρότηση της ομάδας διαπραγμάτευσης έδωσε λαβή στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, για να εξαπολύσει θρημή κατηγόρο κατά της κυβέρνησης για την πορεία στο θέμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ευκλήδης Ακαλώτος σήκωσε το γάντι και είπε ότι όταν διαπραγματεύεται κάποιος κάνει και λάθη, εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας και βελτιωνόμαστε. Αυτή ήταν η αποστροφή του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο οποίος μάλιστα στιγμάτισε το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ζήτησε και πήρε μόλις 2 μηνών παράταση και όχι 6, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσακαλώτος, για να περάσει και πάλι στην αντεπίθεση ο Άδωνης Γεωργιάδης και να του πει ότι μαθαίνετε, αλλά μαθαίνετε στο κασίδι το κεφάλι. Εσείς ήσασταν αυτοί που ζητούσατε στην προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά, να μην πάρει 6 μήνες παράταση, αλλά μόλις 2, και τώρα έρχεστε και μας κατηγορείτε, είπε χαρακτηριστικά φάνη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κώστα, σε ευχαριστώ και να παρακολουθήσουμε εμείς το διάλογο. Εκλαμβάνει η αγορά ως τρομερά θετικό νέο ότι τώρα δεν θα έχει διαπραγμάτευση ο Βαρουφάκης, αλλά θα την έχει ο Τσακαλώτος. Και δεν θα την έχει ο Θεοχαράκης, αλλά θα την έχει ο Χουλιαράκης. Όταν διαπραγματεύεσαι κάνεις και λάθη. Όταν δεν διαπραγματεύεσαι δεν κάνεις λάθη. Όταν σου δίνουν 6 μήνες παράταση και εσύ λες όχι 2 μήνες για να στραγγαλίσουμε την επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή να στραγγαλίσουμε τη δημοκρατία, δεν πρόκειται για λάθος, γιατί ήσασταν από την ίδια μεριά. Εμείς, το δεύτερο, είναι ότι μαθαίνουμε από τα λάθη. Μαθαίνετε, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, για τη διαπραγμάτευση, αλλά μαθαίνετε στο κασίδι το κεφάλι. Γιατί όταν σας λέγαμε ότι δεν μπορείτε να υπογράφετε παράταση του μνημονίου χωρίς να παίρνετε λεφτά, μας λέγατε κινδυνολόγους. Δεύτερο, λέει, που δεν μάθαμε. Ότι μας προσφέραν, λέει, εξάμηνη παράταση και πήραμε μόνο 2 μήνες για να στραγγαλίσουμε, λέει, τη δημοκρατία και την επόμενη κυβέρνηση. Η μισή δεν ήσαν στην προηγούμενη Βουλή. Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και έλεγε στον κύριο Σαμαρά, τον τότε πρωθυπουργό, μην τολμήσετε να υπογράψετε μια μέρα παράταση. Και ό,τι και να υπογράψετε, εμείς δεν θα το αναγνωρίσουμε. Και έχει το θράσο ο κύριος Τσακαλώτος, όταν μας ζητούσε ο κύριος Τσίπρας να μην πάρουμε μια μέρα παράταση, τώρα να μας λέει γιατί δεν πήραμε 6 μήνες.